Παρακαλώ, Τάρια. Σε παρακαλώ. Πού πας, Τάρια? Αγόρι μου. Φυγε, διώστε, εγώ κουστάω. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη ρεπορτάζ στην Ομίχλη είχε αίσιο τέλος. Την άλλη εβδομάδα ένα ακόμη συγκλονιστικό θέμα. Μια αδερφή... Ο Μίτσος, πώς έγινε. Μια αδερφή που έγινε συνυφάδα. Έτσι δεν είναι, Σκασίλα? Έτσι. Θα σου δώσω ένα φλέγγι. Δεν θέλω. Σκασίλα μου. Κυρίες και κύριοι, αυτά λοιπόν, θα πούμε μια άλλη. Πού πας? Συγγνώμη, η Ραβέλα ανεπτύχθη ειδήλιον. Είπαμε για τον μαύρο γάτο, τελικά αυτός είναι ο γάτος. Γεια σας. Λοιπόν, το παραβάλλω για να μην το ξεχάσετε. Εδαύριο 21 Μαΐου είναι μεγάλη εθνική γιορτή Κωνσταντίνου και Μαρίκας. Μεγάλη χάρη τους. Λοιπόν, επειδή δεν θα εορτάσουν ούτε θα δεχτούν επισκέψεις, γιατί έχουν κάτι τρεχάματα με κάτι αυτά, ξέρετε τώρα. Δεν ισχύουν βέβαια αυτά που λέει ο Κακαουνάκης, τέλος πάντων. Επειδή δεν θα εορτάσουν λοιπόν, δεν τους στείλετε δώρα, λουλούδια και τέτοιες αγλαμάρες, ούτε μπιμπελό, γιατί έχουν αρχαία πολλά και το έχουν στολίσει στο σπίτι, δεν έχουν να τα κάνουν. Γι' αυτό στείλτε μόλα μετρητά, μετρητά, μετρητά. Έχουν ανοίξει και ένα λογαριασμό στην τράπεζα Ντόρας. Προσέξτε Ντόρας, είπα. Μην μπερδευτείτε και στείλε καμία πίστεως εργασίας και αγάπης. Μάλιστα, παρακαλώ τη Μαρίνα τη Λοντάρη εδώ να βγάλει και τον αριθμό λογαριασμού. Εδώ, από κάτω ή από πάνω, που θέλει να το βγάλει. 80, 10, 9, 11, 68, 15, 3, 34, 62, 18, 4, 58, 25, 28, 9, 51, 32, 30, 6, 53, 80, 10, 9, 11, έχει τηλεφωνητή αυτός ο λογαριασμός. Λοιπόν, είναι λίγο μεγάλος βέβαια ο αριθμός για να χωράει όλα τα λεφτά, αλλά στείλτε και λογαριασμό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ να καταθέσω πρώτος ένα χιλιάρικο συμβολικά για τη φτωχή αυτή η οικογένεια που δεν έχει πού την κεφαλή κλείνε και πού τα χρήματα κρύψε. Γιατί γύρω μας πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και κανείς δεν τους δίνει σημασία. Λοιπόν, καταθέτω το πρώτο χιλιάρικο και ελπίζω να ακολουθήσω κι άλλοι το παράδειγμα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Εξάλλου κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Τότε να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Χρόνια πολλά στη φυλακή. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Δείτε αύριο στις 6 παρα 10 το πρωί στην εκπομπή Ελεύθερος Ρεπόρτερ μια σειρά από συγκλονιστικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, πώς μοιράζουν το γάλα εκείνη την ώρα με το σύστημα πόρτα-πόρτα και πώς θα καταθέτει ο Μητσοτάκης με το σύστημα θηρίδα-θηρίδα. Επίσης, τι ώρα θα βγάλει το ψωμί ο κ. Παντελής ο Φούναης στον Μπογιάτη και ένα μεγάλο αποκλειστικό θέμα. Τι ώρα περνάει το πρώτο λεωφορείο του Αγίου Στεφάνου για να το πάρει ο Μακρύς που είναι τσιγκούνης και δεν παίρνει ταξί, να πάει στον Μπέλο να γράψουν όπου τον περιμένει έξαλλος ο Ανδρικάκης και από τα νεύρα του έχει φάει το μισό ψυγείο. Ελεύθερος ρεπόρτερ, να είστε εκεί γιατί το ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε σε αυτό το σημείο την εκπομπή μας για να δούμε με ποιο τρόπο εργάζονται πυρετοδός κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν να παράγουν έργο κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Πρώτος άνοιξε το χορό της οικονομίας ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος ρίχνοντας δύο γυροβολιές και πέντε πίδους επιτόπου για να τον ακολουθήσει ο Γιώργος Κατσιφάρας που έκανε τρεις φιγούρες και πέντε ζωγραφιές στον αέρα. Από την αντιπολίτευση το χορό σέρνει ο Μιλτιάδης Εύερτ, γνωστός και ως Εύερτ, το πρώτο στάρματα στις πίτσες και στα γράμματα.